αυτοδυναμία ναι. λύνει το πρόβλημα τη λοιπόν, κυβέρνηση. Για λοιπόν, πάμε στον κύριο Πάσπυρο. Δυναμία. Κύριε Καθηγητά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Καλησπέρα. καλησπέρα, κύριε Πιέρο. Καλησπέρα, λοιπόν, κύριε ένα σχόλιο σα πρώτα απ' όλα για τη συζήτηση αυτή ω ιδέα. Να μα πείτε πώ το βλέπετε εσεί και να μα πείτε και νομικά και συνταγματικά τι θα χρειαζόταν για να γίνει αυτή η αλλαγή του όριου εισόδου στη Βουλή. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το τελευταίο. Για να γίνει αυτό χρειάζονται 200 ψήφοι, 200 θετικέ ψήφοι. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ψηφιστεί τώρα, θα ισχύσει στις μεθεπόμενες εκλογές. Mm. Ε, γιατί είναι τμήμα του εκλογικού συστήματο και υπάρχει αυτό ο κανόνα. Άρα και να ψηφιστεί δεν θα είναι στι επόμενε, είναι στι μεθεπόμενε. Σημαντική σημεία. Ακριβώ, αλλά, αλλά το πιο σημαντικό είναι η συνέχεια αυτού, η συνεπαγωγή του, ότι αυτό σημαίνει ότι το όποιο είναι πρώτο κόμμα στι Προσεχεί εκλογέ. Αν δεν κατορθώσει η αυτοδυναμία, μπορεί μετά να θα έχει ένα. Λίγες. Μπορεί ακριβώ να αρνηθεί να συνεργαστεί για το σχηματισμό κυβερνήσεως, λέγοντα ότι αν πάμε σε επόμενε εκλογέ, εγώ θα έχω αυτό το αβαντάζ του πολιτικού νόμου και να δημιουργήσει αυτό το δίλημα στο εκλογικό σώμα και τη σχετική συζήτηση ή σύγχυση, όπω θέλετε. Πέστε το. το. Αυτά είναι ω προ τη διαδικασία. Yeah. Ω προ τη διαδικασία. Τώρα, ε, εσεί το βλέπετε θετικά. Θα βοηθούσε δηλαδή, στο να σχηματίζονται πιο εύκολα κυβερνήσει, για παράδειγμα. ή θα άφηνε μικρότερα κόμματα έξω και θα δημιουργούσε άλλου τύπου συζητήσει. Υπάρχει λόγο και αντίλογο. Και νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο καλύτερα να σα πω το λόγο και τον αντίλογο ναι, παρά να σα πω το προσωπικό μου. Σεβαστό, βέβαια. Ε, λοιπόν, η, ο λόγο είναι ότι είναι καλό ε, να έχουμε κατά κάποιο τρόπο συγκροτημένη και την αντιπολίτευση και την κυβερνητική παράταξη. Και η συγκρότηση σημαίνει καταρχήν μεγάλα, μεγάλα και ισχυρά κόμματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη, που θα δίνουν τη δυνατότητα εναλλακτική διεξόδου στου πολίτε. Αυτό είναι το, παρά, το αγγλοαμερικανικό παράδειγμα, το οποίο στι ΗΠΑ, πολιτικά μιλάω, έω τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Τραμπ, έω τώρα έχει λειτουργήσει. Είναι δηλαδή δύο μεγάλη πόλη. Όποιο θέλει μπορεί να, για να κάνω και ένα σχόλιο και για τα σοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, όποιο θέλει μπορεί να γραφτεί στο Δημοκρατικό Κόμμα και να ψηφίσει για τον αρχηγό του Δημοκρατικού Κόμματο. Για τον υποψήφιο, συγγνώμη, πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματο. Αντίστοιχα και στο Ρεπουμπλικανικό. Και αυτό εξασφαλίζει μια σταθερότητα. Και μία δυνατότητα να Αυτό είναι το σύν του ότι θα έχουμε, μία, ε, αν θέλετε, έναν εξορθολογισμό και μία συγκέντρωση ε, στου δύο ισχυρού πόλου. Ναι. Ε, ε, το πλήν του είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κατακαιρματισμένη πολιτικά, έχει πάρα πολλά μικρά κόμματα και επομένω η εφαρμογή του σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα το οποίο σημαίνει είναι ότι μπορεί να έχει ε, όχι απλά αυτοδυναμία, αλλά πολύ ισχυρή κυβέρνηση, πολύ ισχυρή πλειοψηφία και κοινοβουλευτική, με πολύ χαμηλό ποσοστό, μπορεί να έχει ακόμη, είδα χθε στο δελτίο σα, ε, με έναν υπολογισμό ότι αν αυτό εφαρμοζόταν στι προηγούμενε εκλογέ, θα έδινε στη Νέα Δημοκρατία σήμερα 180 έδρε. Ακριβώ, είναι αυτό που λίγο πριν. 180 έδρε σημαίνει ότι αναθεωρεί το Σύνταγμα μόνο σου. Άρα ότι ισχυροποιεί καθαρά από... το πρώτο κόμμα, φουλ, Πιο πολύ δεν πάει. Όχι απλά το ισχυροποιεί, άμα μπορεί μόνο το να κάνει αναθεώρηση τη συντάγματο, Όποια θέλει. επιλογή θέλει. Αυτό. Και αυτή είναι η μία, ο ένα αντίλογο. Και ο δεύτερο αντίλογο είναι ότι. Ο οποίο πολιτικό αντίλογο, ότι δεν ξέρει αν αυτό όντω θα λειτουργήσει στον εξορθολογισμό δύο μετροπαθών πόλων ή αντίθετα θα οδηγήσει στο να σου ξεπηδήσει αύριο μπροστά. Νομίζω έχει υποθεί από κάποιον στον πολιτικό λόγο. Εγώ το λέω μόνο μου. Ε, ένα πάρα πολύ ισχυρό αντισυστημικό κόμμα το οποίο θα μαζέψει όλα τα μικρά. Δηλαδή, δεν θα ψήσει ο κόσμο. κομμάτων είτε στα άκρα τη δεξιά, για παράδειγμα. Ακριβώ αυτό υπονοώ. Αυτό υποννοώ και αν σου βγει αύριο με 15-16-17%. Πάντω. Ναι. Και Πάντως, εάν, άρα θα έχει. Εάν, ναι. εάν μια κυβέρνηση ε, θέλει να δείξει ότι δεν φοβάται και, ε, και, δεν θέλει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, μπορεί να καταφύγει σε, αυτή, σε αυτό το τέχνασμα. Εντάξει, αυτό είναι πολιτικό σχόλιο. Δεν θέλω να υπησέλθω, θα το καταλαβαίνω. Όχι, που δε αυτό δε το, λέτε. το λέω γενικά για να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, σωστά κατάλαβα αυτό. ενισχύει, ενισχύ, ενισχύ, ενισχύ τα μεγάλα κόμματα και αν τα μεγάλα κόμματα είναι ένα, ενισχύει πάρα πολύ το πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπασπύρου, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και καλά. πολύ κατανοητέ και απαντήσει. Να πούμε πάντως για αρχή ότι αυτό και να ψηφιστεί είναι στι μεθεπόμενε εκλογέ. Κύριε Μα είπε όμω ο, 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 ο καθηγητή ότι δεν έχει σημασία οι με, μεθεπόμενε με εκλογέ. Ότι ναι. αν ας πούμε πάει. Πάμε σε εκλογέ. Δεν Καλά, ναι, αυτό λέμε. Είναι, με όπω και είναι, να έχει. Τώρα δεν είναι αυτοδυναμία. Οι είναι. πάλι, πάλι άλλε εκλογέ είναι. Λοιπόν. Κύριε καθηγητά, θα έχει ένα μικρό σχόλιο, ναι, τεχνικό βέβαια. είναι, επειδή, ναι. μια, επειδή αναφέρθηκα στην αναθεώρηση συντάγματο, ναι. άμα η επόμενη Βουλή δεν λειτουργήσει, ναι. ε, μα, ε, για το λόγο αυτό για παράδειγμα ναι, που ναι, πάμε, ναι. Ε, και πάμε σε μεθεπόμενε. Ματαιώνεται και η αναθεώρηση συντάγματο. Για την αναθεώρηση που θα την κάνει μόνο η επόμενη τη προτείνουσα Βουλή. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Όπω πάντα είστε, είστε πολύ επεξηγηματικοί. Ευχαριστώ για την καθηγητική ανταπόκριση, κύριε Παπασπύρου. Λοιπόν, αυτό το σενάριο δεν το εξετάσαμε τυχαία. Είναι στο τραπέζι, είναι στο ρεπορτάζ. Υπάρχει συζήτηση για αλλαγή του ορίου εισόδου η Βουλή από το 3% στο 5%. /10. Και όπως... καταλαβαίνουμε και γιατί υπάρχει, υπάρχει. Και μα εξήγησε και ο κύριο Παπασπύρου βοηθά πάρα πολύ, σίγουρα το Πρώτο Κόμμα και δίνει δυνατότητε, βέβαια, εγκυμονή και κάποιου κινδύνου, για παράδειγμα, όπω το να συνασπιστούν στα δεξιότερα, να υπάρχει ένα συνασπισμό στα ακροδεξιών κομμάτων. Μάλιστα. Κάθε τι, κάθε επιλογή, όπω μα εξήγησε ο καθηγητή, έχει και τα ρίσκα τη. Ε... Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την Υφυπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, την Σοφία Βούλτευση, τον κύριο Αντώναρο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Παναγιώτη Βλάχο από το ΠΑΣΟΚ, για να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση και να ρωτήσουμε για κάτι ενδιαφέρον την κυρία Βούλτευση. Το προαναγγέλω, η κυρία Λατινοπούλου, η πρόεδρο Φωνή Λογική, έχει στή...